Τα λέμε και θα τα πούμε όσες φορές χρειαστεί, με ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας, με ανθρώπους που πρέπει να είμαστε κοντά τους, όχι την περίοδο που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Αυτό είναι το εύκολο. Αυτό είναι ευκολάκι που λέει και η νεολαία. Και πρέπει να ακούμε την νεολαία. Έχει αντίληψη. Έτσι, μην την υποτιμούμε. Το θέμα είναι να είσαι κοντά σου αυτούς τους ανθρώπους όταν πραγματικά τα φώτα έχουν φύγει. Όταν κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Και εμείς το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Και αυτή η εκπομπή, κάθε Σαββατοκύριακο 3 με 4. Και ο Μιλών. Και ο Real FM ως σταθμός. Είναι ο σταθμός που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των ακροατών και ακροατριών όσο κανένας άλλος. Ο σταθμός με τα καλύτερα αντανακλαστικά, παιδιά. Πάμε να τα πούμε λοιπόν τώρα με τον Δήμαρχο Μουζακίου, τον Φάνη Στάθη. Προσωπικό μου φίλο, έναν άνθρωπο που του τύχαν τα δύσκολα στην πρώτη του θητεία ως Δήμαρχος Μουζακίου. Όμως θέλω να γνωρίζει ο φίλος μου ο Φάνης Στάθης ότι έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας, στήριξή μας σε οποιοδήποτε πρόβλημα, θέμα θέλει να επικοινωνήσει, όπως και ο λαός, οι άνθρωποι, οι συμπολίτες του στο Μουζάκι. Πολλοί από τους οποίους είναι επίσης φίλοι μου. Φίλε Δήμαρχε, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Να πω ότι εντάξει, σιγά σιγά προσπαθούμε να γιατρέψουμε τις πληγές μας και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Που δεν ξεχνάς, ενώ έχει περάσει ο καιρός, δεν ξεχνάς το Μουζάκι και δεν ξεχνάς το Δήμο Μουζακίου. Επαναφέρεις τα θέματα, τα σοβαρά που έχουμε να λύσουμε και αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Σε ευχαριστώ ξανά για αυτό. Δεν θέλω να με ευχαριστήσεις. Είναι νομίζω υποχρέωση όλων μας, όπως πρέπει να πάμε και στην Εύβοια που επλήγει από καταιγίδες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Πιο πρόσφατα, μάλλον το καλοκαίρι, το ίδιο συνέβη και στην Κόρυθο με τις πυρκαγιές και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει να είμαστε παρόντες σε όλους τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη. Πες μου λοιπόν, αγαπημένε μου Φάνη Στάθη, Δήμαρχε Μουζακίου, Καρδίτσας, πώς πάει η αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών, καταστροφών που στήχησαν και μια ανθρώπινη ζωή, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό, της 44χρονης φαρμακοποιού. Πώς πάνε οι προσπάθειες να επανέλθει ο τόπος? Ένας τόπος αυτή τη στιγμή που έχει πληγεί πολλαπλώς, γιατί και τουριστικά έχει πληγεί, όπως και λόγω κορονοϊού και λόγω καταστροφών. Φαντάζομαι ότι από αυτό ζούσε, από τον τουρισμό κυρίως. Πώς πάει, για πες μου, περιέγραψε μου λίγο την εικόνα συνολικά, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε και το έχουμε βιώσει πως το 2020 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά λόγω κορονοϊού, λόγω Ιαννού για μας και λόγω κορονοϊού ξανά στο τέλος του 2020. Mm-hmm. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και βιώσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δόξα τω Θεώ, οι αποκαταστάσεις από τον Ιαννό έχουν προχωρήσει όσον αφορά στις θερμοδιότητες του Δήμου αρκετά. Δηλαδή, να μας δώσεις δύο-τρία σημεία σημαντικά. Ναι, σημαντικά σημεία είναι οι αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου, ναι. Το οποίο δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε όλα τα χωριά, σε όλους τους οικισμούς και μέχρι και το τελευταίο σπίτι στα ορεινά χωριά. Οπότε οι άνθρωποι και στις συντροφικές μονάδες, αλλά και στα σπίτια τους κυρίως, μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή με ασφάλεια. Έχουμε το δύσκολο θέμα με εμάς, είναι οι διαδικασίες προετοιμάζοντας τα μεγαλύτερα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αλλά δυστυχώς οι διαδικασίες ακόμα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολες. Μιλάμε για ένα σύστημα πολυδεδαλώδες. Η κεντρική κυβέρνηση έχει δώσει αρκετά στους Δήμους, προσπαθεί να είναι το σύστημα λίγο πιο ευέλικτο, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν είναι τόσο όσο θα θέλαμε για να προχωρήσουμε τα μεγαλύτερα έργα. Δηλαδή, Δήμαρχέ μου, φίλε Φάνη, τι θα ζητούσες τώρα, πού θα ζητούσες περισσότερη ευελιξία και περισσότερη ελευθερία, έτσι ώστε να μπορέσεις να, γνωρίζοντας τις ανάγκες του τόπου καλύτερα από τον καθένα, ναι. Τι θα ζητούσες τώρα για να μπορέσεις να παρέμβεις περαιτέρω άμεσα, περαιτέρω? Να μάθουν έτσι κάτι, να έχουν πληροφόρηση οι ακροατές. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι, ναι. Θα πρέπει για να κάνουμε ένα μεγάλο έργο, ή τουλάχιστον με τα δικά μας δεδομένα μεγάλο έργο, θα πρέπει να γίνει μια τεχνική μελέτη ή μια μελέτη, τέλος πάντων. Όταν μετά τον Ιαννό εμείς πρέπει να την καταθέσουμε γρήγορα αυτή τη μελέτη και οι μηχανικοί μας είναι έξω και κοιτάνε τις πλημμύρες τους πλημμυροπαθείς για να δώσουν τα 600, αν θυμάστε, αν το γνωρίζετε αυτό, mm-hmm. και τα χρήματα των οικοσκευών, δεν μπορούν οι μελέτες αυτές να γίνουν γρήγορα. Το τεχνικό προσωπικό, οι μηχανικοί που υπάρχουν στους Δήμους, στους μικρούς, δεν είναι πάρα πολλοί για να μπορέσουν να ετοιμάσουν αυτές τις μελέτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τη μορφή του κατεπήγοντος πρέπει να ετοιμάσεις μελέτη μέσα στο επόμενο δίμηνο,
για να μπορείς να την καταθέσεις και να πάρεις τη χρηματοδότηση, να απορροφήσεις τη χρηματοδότηση για τα έργα αυτά. Δεν έχουμε εμείς όμως την τεχνική επάρκεια σαν μικρή δήμη να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτές τις μελέτες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποιες διαδικασίες, ειδικά στους μικρούς και στους πολύ μικρούς δήμους, που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εγώ αυτή την ευελιξία θα ήθελα, να υπάρχουν άνθρωποι μηχανικοί που να μπορούν να ετοιμάσουν εύκολα κάποιες και γρήγορα mm-hmm. κάποιες μελετούλες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να απορροφήσουμε τα χρήματα Μπράβο. Και την χρηματοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που οφείλω να ομολογήσω. Ναι, να το πούμε και αυτό, αν υπάρχει. Ότι ήταν και μια καλή χρηματοδότηση για αρχή, αλλά και ήταν και πάρα πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά που δείξαν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες για το θέμα του Ιαννού. Αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Όμως οι διαδικασίες παραμένουν ακόμα πάρα πολύ δύσκολες. Αργές και χρονοβόρες. Η γραφειοκρατία καλά κρατεί για άλλη μια φορά. Παρά τη θετική βούληση της κυβέρνησης, παρά τα γρήγορα αντανακλαστικά της και την διάθεσή της να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ζημιών και των πληγών στις ανθρώπινες ψυχές. Γιατί είναι και οι πληγές στις ανθρώπινες ψυχές. Αποκαταστάθηκε το δίκτυο, αλλά εγώ αναρωτιέμαι τώρα, Δήμαρχε. Έρχονται Χριστούγεννα. Είπα, αυτή η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα Χριστούγεννα. Είμαστε πολύ λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. 19 μόλις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Οι άνθρωποι έχουν πάρει, πήραν κάποια βοηθήματα οικονομικά, έχουν πάρει τόσα ώστε να αισθάνονται ότι ναι μεν έχασαν, αλλά δεν είναι χαμένοι και χαωμένοι στο πουθενά, αβοήθητοι, γιατί και εγώ αν χάσω μια περιουσία ολόκληρη και πάρω 1.000 ευρώ θα μπορώ να φάω, δεν σημαίνει ότι είμαι καλά. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων. Και? Τώρα αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του και έχει πέσει εντελώς, πόσο να τον βοηθήσει? Πόσο να τον βοηθήσει? Με ένα βοήθημα 1.000 ευρώ, με μια οικοσκευή, τι είναι αυτό? Εντάξει. Θα υπάρξει στο μέλλον σίγουρα πρόβλεψη. Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ακάθαντα ότι θα υπάρχει πρόβλεψη από το κεντρικό κράτος για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος που έχασε το σπίτι του να βοηθηθεί για να χτίσει ένα καινούριο σπίτι. Ωραία. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ψυχολογικά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι. Όλο αυτό. Και προσπαθούμε και εμείς μέσα από τις κοινωνικές δομές του Δήμου, αλλά και προσωπικά, γιατί ξέρετε, τις μικρές κοινωνίες είναι προσωπική η σχέση που έχουμε με τους δημότες. Γνωριζόμαστε όλοι με τα ονόματα. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς για να μπορέσουν να το ξεπεράσουν και σιγά σιγά να μπορέσουν να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους. Σωστά. Η ιδιωτική πρωτοβουλία που πραγματικά ήταν καταιγιστική τις πρώτες μέρες συνεχίζει να είναι. Έχετε κάποιες ανάγκες τις οποίες θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μέσα από το Real FM, Δήμαρχε? Δηλαδή, μήπως αυτή τη στιγμή λείπουν ρούχα ή άλλα πράγματα τα οποία ναι, μεν ήρθαν αρκετά το πρώτο διάστημα και επαναλαμβάνω από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε ποιοι επιχειρηματίες, πόσοι κτλ. Ήταν αρκετοί και μεγάλοι επιχειρηματίες. Καλυφθήκατε σε αυτό το κομμάτι, Δήμαρχε? Καλυφθήκαμε, Δημήτρη, και με το παραπάνω και πρέπει να ευχαριστήσω εδώ όλο τον κόσμο. Ήταν συγκινητική η βοήθεια που έχει δώσει η αρρωγή, που έχει δώσει όλος αυτός ο κόσμος. Και δεν ήταν μόνο η υλική βοήθεια, αλλά αυτή η στήριξη ηθική μας έδωσε τη δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε το δύσκολο πρώτο καιρό. Γιατί πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες ημέρες, οι πρώτες εβδομάδες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και το να σταθούμε όρθιοι ακόμα οι άνθρωποι που τρέχαμε για να συμμαζέψουμε όλο αυτό ήταν έτσι ένας άθλος. Και αυτή η στήριξη των ανθρώπων και η ηλική αλλά κυρίως η ηθική ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι στο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αυτές. Ωραία. Ναι, Δημαρχέ. Ναι, Φάνη. Οπότε μέσα από αυτή, εμείς είχαμε ετοιμάσει να σου δώσω να καταλάβεις το κοινωνικό συσίτιο πριν γίνει ο Ιαννός. Και όπως αποδείχθηκε μετά τον Ιαννό, ήταν αντίρρητη η ανάγκη να κάνουμε και κοινωνικό παντοπολείο και τράπεζα ρουχισμού. Mm-hmm. Και ήρθαν τόσα πράγματα που πραγματικά κάνουμε τράπεζα ρουχισμού πλέον και κοινωνικό παντοπολείο στο Δήμο Μουζακίου, μόνο και μόνο από τα πράγματα αυτά τα οποία έχει στείλει ο κόσμος. Ωραία. Πάντα εντάξει, η βοήθεια. Για τα Χριστούγεννα, θέλετε κάτι παραπάνω? Εδώ τώρα να βγει η είδηση, χρειάζεστε κάτι, υπάρχει κάποιο είδος να το πάρω πάνω μου προσωπικά, Δήμαρχε? Πάντα χρειαζόμαστε συγκεκριμένο είδος, δεν μπορώ να Όχι. πω, Δημήτρη, και πρέπει να καταλάβουμε και για τις γιορτές, κάνε μια καταγραφή, Δήμαρχε, προλαβαίνουμε, Δήμαρχε, ναι, κάνε ναι. μια καταγραφή των αναγκών εκείνων, Βεβαίως. Είτε σε υλικά αγαθά, είτε σε τρόφιμα, είτε σε ρουχισμό, είτε σε παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσα παιδιά τώρα έχουν. Δεν θα είναι και πολλά τα παιχνίδια που χρειάζονται. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τα Χριστούγεννα των ανθρώπων στο Μουζάκι να είναι πιο όμορφα? Σε παρακαλώ πολύ, για τα Χριστούγεννα. Θα την κάνουμε και. Και να μπούμε μπροστά και ως Real Group. Τα Χριστούγεννα στο Μουζάκι να είναι καλύτερα. Παίρνω μια πρωτοβουλία. Θέλω να πιστεύω ότι θα εισακουστώ αν μου κάνεις και εσύ μια συγκεκριμένη πρόταση, Δήμαρχε. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων σαν group του Real.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, καταλαβαίνω και τις ανάγκες που έχουν και άλλες περιοχές. Το έχουμε συζητήσει, θα πρέπει να σου πω, Δήμαρχε, με τον Γιάννη το Βασιλόπουλο, το Γενικό Διευθυντή μας. Το Γιάννη το Βασιλόπουλο. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, το έχουμε συζητήσει και το, δεν το επαναφέρω τυχαία στον αέρα, έτσι. Απλά επαναφέρω τυχαία, επαναφέρω με αφορμή τα Χριστούγεννα τη βοήθειά μας, αν θα μπορούσε να είναι στοχευμένη στα Χριστούγεννα και ειδικά στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Βεβαίως, θα προσπαθήσω, θα κοιτάξω να στείλω πράγματι μια λίστα. Απλώς, ωραία. Επειδή έχουμε μπει ήδη στην κλιματική κρίση, δεν θα έλεγα, η κλιματική αλλαγή έχει επέλθει για μένα εδώ και καιρό, στην κλιματική κρίση, καταλαβαίνετε ότι κάθε λίγο και λιγάκι κάποια περιοχή είναι αυτή η οποία πλήττεται και καταλαβαίνω και τις ανάγκες και των άλλων δήμων και των άλλων συναδέλφων. Όπου χρειαστεί πραγματικά και εμείς από τη μεριά μας, αλλά και εσείς, βοηθάμε σε κάθε κατεύθυνση. Δήμαρχε μου, Φάνη Στάθη, φίλοι μου στο Μουζάκι αγαπημένοι, να είστε όλοι καλά εκεί. Καλά Χριστούγεννα, αν δεν τα ξαναπούμε μέχρι τότε, θα έχουμε προσωπική επικοινωνία βέβαια, Δήμαρχε, σε συνέχεια αυτού που συζητήσαμε στον αέρα του Real FM. Να είσαι καλά, Δημήτρη, μας ευχαριστώ. Εγώ, να κάνω εγώ. Μόνο μία τελευταία παρατήρηση. Σύντομα για να πάμε σε διάλειμμα, ναι. Γιατί μπροστά μας έχουμε τον κορονοϊό. Να πω ότι εμείς κάναμε το driving through test, αυτό με τα rapid test, test του Μουζάκη, και από τα 108 βήματα rapid test και τα 108 ήταν αρνητικά. Α, πάλι καλά. Τέλειο. Όλα τα μηνύματα που παίρνουμε το συγκεκριμένο καιρό για τη δικιά μας περιοχή είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Δεν εφησυχάζουμε. Τουλάχιστον έρχονται τα ευχάριστα νέα από την πλευρά πολύ. Του κορονοϊού. Αλλά απλώς δεν χρειάζεται φυσικάσμος. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πρέπει όμως να μην επαναπαυτούμε και να τηρούμε τα μέτρα και να είμαστε όλοι με προσήλωση στα μέτρα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη μεγάλη κρίση αυτή. Μπράβο, ακριβώς. Συγχαρητήρια για αυτή και την ευχαριστώ και να πω και ένα, έτσι, να αποδώσω τα εύσημα στους δημότες μας που κρατάνε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στάση συγκεκριμένη περίοδο. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλά αποτελέσματα προς τη στιγμή τουλάχιστον. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Μουζακίου, φίλο αγαπημένο προσωπικό, το Φάνη Στάθη, για τον αγώνα που δίνει και στο μέτωπο του κορονοϊού και στο μέτωπο της αποκατάστασης των λιγών του Ιανού. Ιανός και κορονοϊός σας χτυπήσανε και οι δύο μαζί, πραγματικά. Να είσαι καλά, Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, εσείς να είστε καλά όλοι. Γεια χαρά, γεια.